Σε άθλια κατάσταση βρίσκονται αρκετοί δρόμοι στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στον δρόμο που συνδέει το Αλάγνη με τον Πατσίδερο. Αυτός τώρα είναι κατεστραμμένος, διότι έγινε μια διάνοιξη του δρόμου. Με αποτέλεσμα τα μηχανήματα που κάναν διάνοιξη του δρόμου να σπάσουν και την άσφαλτο που ήδη υπήρχε. Η διάνοιξη έμεινε στη μέση. Έμεινε στη μέση. Όπως αυτή η στροφή εδώ στο γεφυράκι, αν δεν έχει τη σήμανση, θα πας από κάτω. Ευτυχώς τώρα ήρθαν και το καθαρίσανε και υπάρχει κάποια πιο καλή ορατότητα. Αλλά θέλει φτιάξιμο, γιατί εμένα έχει τύχει με το επιβατικό να βρεθώ ξαφνικά δεξιά και με πέτρες να έχουν πέσει από πάνω, δηλαδή διακινδυνεύεις άμεσα. Για έναν δρόμο που έχει αφαιθεί στην τύχη του εδώ και αρκετά χρόνια, κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής, περιγράφοντας τους κινδύνους που ελοχεύουν στον επίμαχο δρόμο. Αυτός ο δρόμος τον θυμάμαι εγώ χωματόδρομο. Μετά από κάποια χρόνια τον είχαν κάνει μια υποτυπώδη άσφαλτο, χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτα, και αυτός ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί πάση θυσία. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Εγώ ίδιος προχθές, την περασμένη εβδομάδα, τράβηξα με το αυτοκίνητό μου ένα άλλο αυτοκίνητο που είχε πέσει σε ένα γεφυράκι που λέμε για το συγκεκριμένο γεφυράκι. Δεν το είδε ο άνθρωπος, είχαν σκάψει, βγήκε μια σικιά από εκεί που υπήρχε και έπεσε ο άνθρωπος μέσα. Υπάρχουν εδώ δρόμοι που αν πας θα σκοτωθείς. Άμα πέσει τα μάξι μέσα δεν ξαναβγαίνει. Λοιπόν, όλα αυτά θα είναι φτιάξιμο για να κρατήσουν τους ανθρώπους στα χωριά. Σε αρκετά σημεία ο δρόμος είναι στενός, με τη διέλευση δύο οχημάτων από την αντίθετη κατεύθυνση να είναι σχεδόν αδύνατη, ενώ μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οδηγοί σχολικών λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Βέβαια, αν είναι κακός ο καιρός, το λεωφορείο δεν έρχεται ή δεν τα αφήνουμε τα παιδιά να πάνε. Είναι επικίνδυνοι δρόμοι. Πρέπει να γίνει κουμάντο για την περιφέρεια από κάποιους να σταθούν οι δρόμοι. Γιατί μετακινούμαστε κι εμείς τα κοπέλια που είμαστε νέοι, με μωρά κοπέλια κυκλοφορούν σε αμάξια μέσα με τους γονείς τους. Ακόμη και σε σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες για ανοίξεων πριν αρκετά χρόνια, δεν υλοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης, με τους δημότες να καλούν τους αρμόδιους να δρομολογήσουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να αποφευθούν τραγικές καταστάσεις.